Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Να κάνουμε μια καλή προπόνηση, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε το τελευταίο φιλικό, είναι την Κυριακή με το ΠΑΣ Φλόρινας, που θα είναι και στον όμιλο το δικό μας, θα είναι αντίπαλοι. Πιστεύω ότι δουλέψαμε αρκετά. Βέβαια, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολο όμιλο και η ποιότητα και τα budget είναι πάρα πολύ ψηλά. Όπως είχα πει, ο στόχος της ομάδος ήταν να είναι ανταγωνιστική, με νέα παιδιά, με πολλή προσπάθεια και θέληση για ό,τι καλύτερο. Πιστεύω ότι να τιμήσουμε τη φανέλα της Αστραπής Μουστραμίας και να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ένα σχόλιο θα ήθελα και για την κλήρωση. Πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα έχουμε με τον Αγροτικό Αστέρα. Εντάξει, πιστεύω ότι οι 5 πρώτες αγωνιστικές θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί παίζουμε, από ό,τι έχω πληροφορίες, είναι μέσα στην πεντάδα αυτές οι ομάδες. Και βέβαια και τελευταία αγωνιστική είναι ο Ηρακλής, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Πιστεύω ότι έχουμε, στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχουμε 3 εντός, 2 εκτός. Πιστεύω ότι αν κάνουμε μία νίκη με 2 θα πάνε όλα καλά. Θα το δούμε. Είναι δύσκολη η κλήρωση όσον αφορά τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Θέλει υπομονή, δουλειά, ταπεινά και να παλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω, από τα φιλικά, από όλη την προετοιμασία γενικά που έχει κάνει η ομάδα σας, είστε ικανοποιημένοι σαν διοίκηση, σαν προπονητικό team και εσείς ο ίδιος? Ναι. Καταρχήν ξεκινήσαμε στις 3 Αυγούστου. Ήμασταν πολύ λίγο το roster, ήμασταν γύρω στα 12 με 13 παιδιά και σιγά σιγά έφτασε η ομάδα να έχει ένα roster 25-26 παιδιά. Έχουμε να μπολιάσουμε εμπειρία, νιάτα, διάθεση, δουλειά πάρα πολύ σε ένα δύσκολο όμιλο. Θα μπορούσε, αν ήμασταν μαζεμένοι από την αρχή, αν είχε κλείσει το roster πιο νωρίς, θα είμαστε καλά. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η ομάδα θα δείξει μέταλλο και θα δείξει και δουλειά. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα, αλλά είμαστε σε καλό σημείο. Δηλαδή, σε ικανοποιητικό για το βαθμό που θα θέλαμε, ας πούμε, να είμαστε σε αυτή τη στιγμή, και από το πώς ξεκινήσαμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια νέα ομάδα, έτσι, και σε ηλικία και σε ρόστερ. Δηλαδή, είμαστε και νεανική και καινούργια ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση η περσινή ομάδα, που είχε παραπάνω ποιότητα, παραπάνω εμπειρίες, και φέτος έχουμε πιο πολύ τόπο στα νιάτα, θα έλεγα, να πάρουν μια οσμή από όλο αυτή τη... να πάρουν παραστάσεις και εικόνες για να τα βοηθήσει όλα αυτά τα παιδιά για ό,τι καλύτερο στο μέλλον τους, και φυσικά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ομάδα, που είναι ιστορική ομάδα του νομού και με τους πιο πολλούς τίτλους. Κύριε Τοντομόπουλε, το ρόστερ της ομάδας έχει κλείσει ή μπορεί να δούμε και τις επόμενες μέρες κάτι ακόμα? Είναι 1-2 παιδιά ακόμα που περιμένουμε κάποια πράγματα. Είμαστε κοντά σε μια επαφή και με ένα ποδοσφαιριστή, ένα σεντερφόρ εκτός Ελλάδος, το εξωτερικό. Θα δούμε αν μπορεί να μας βοηθήσει, και πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε κοντά. Είμαστε τώρα 24, στα 24-25 παιδιά θα ολοκληρώσουν το ρόστερ, για να πάρουν και όλοι να μπορούν να βοηθήσουν και να είναι και πανέτοιμοι, ας πούμε, όταν τους χρειάζεται η ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή πορεία.